Αγαπητοί μου κριτές, τώρα η τύχη των δύο κοριτσιών, της Χριστιάνης και της Νικολέτας, είναι στα χέρια σας. Στέλιο, ξεκινάμε από σένα. Ναι. Δύο κορίτσια, περίμενα να είστε εδώ μπροστά μας σήμερα. Η αλήθεια είναι αυτή, γιατί είχατε τα πιο αδύναμα look. Όχι κακά look, Νικολέτα, αλλά προσκολλημένα σε μία μόνο κατεύθυνση όλη την εβδομάδα και δεν ξεπέρασες λίγο αυτό που ξέρεις να κάνεις στη ζωή σου γενικά. Χριστιάνα μου, εσύ περίμενα πάρα πολλά αυτή την εβδομάδα, καθότι σου δώσαμε την ευκαιρία. Είσαι νέο κορίτσι με πάρα πολλές εικόνες, με πάρα πολλές δυνατότητες. Μερικές φορές αισθάνομαι ότι δεν καταλαβαίνεις αυτά που λέμε. Είσαι ναι μεν μικρή, αλλά όχι και τόσο, για να μην καταλαβαίνεις κάποια βασικά πράγματα. Αισθάνομαι πολύ συχνά ότι σε απασχολεί περισσότερο το να απαντήσεις, όπως τώρα καλή ώρα, παρά να ακούσεις, και αν όταν ακούς δεν φιλτράρεις αυτά που λέμε. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να διαλέξω μία από τις δύο. Πιστεύω ότι την ευκαιρία σε αυτή τη φάση του παιχνιδιού πρέπει να την πάρει, για να είμαι δίκαιος, η Νικολέτα. Και θα ήθελα να μην είναι η Νικολέτα. Ευχαριστώ. Ναι, είστε δύο τελείως διαφορετικά κορίτσια. Το καθένα με το δικό του στυλ, τη δική του προσωπικότητα, τη δική του αισθητική. Χριστιάνα μου, είσαι μικρούλα. Έχεις αυτό το νέο, το φρέσκο. Είχες μια πολύ μεγάλη ευκαιρία αυτήν την εβδομάδα. Αισθάνομαι και εγώ ότι δεν την εκμεταλλεύτηκε σωστά και ότι θα μπορούσες να έχεις κάνει πολύ, πολύ, πολύ περισσότερα πράγματα. Από την άλλη, και η Νικολέτα που έχει ένα ιδιαίτερο στυλ. Αγαπάς πολύ το vintage, αλλά καμιά φορά αισθάνομαι ότι σε καταπίνει η τόση σου αγάπη και δεν μπορείς να το συνδυάσεις και να το φέρεις πολύ καινούριο, πιο φρέσκο. Κατάφερες βέβαια μια φορά να μας τα φέρεις πάρα πολύ ωραίο και ήταν πραγματικά η καλύτερη σου μέρα. Μου αρέσει πολύ η αισθητική σου. Μου αρέσουν οι ιδέες σου. Θα σώσω τη Χριστιάνα. Ευχαριστώ πολύ. Είναι η δεύτερη φορά. Mm-hmm. Και ίσως και να είναι και η τελευταία. Κατανοητό. Προσπάθησε. Εντάξει, μην πω τα ίδια. Δύο τελείως διαφορετικά κορίτσια, στυλιστικά τελείως. Δεν είναι εύκολο. Καθόλου εύκολο. Και προσπαθεί να τα αλλάξει. Μία έτσι, μία αλλιώς. Η Χριστιάνα έδωσα μια ευκαιρία. Μας έφερε 5-6 κορσέδες πάλι. Γιατί να σου δώσω μια άλλη ευκαιρία που θα την πετάξεις πάλι στα σκουπίδια και θα μου είσαι ξανά μπροστά. Υπάρχει λόγος. Δεν το γνωρίζετε άμα πετάξω στα σκουπίδια κάποια ευκαιρία. Από εκεί και πέρα είναι στη κρίση σας. Εσύ στη θέση μου θα έδινες ευκαιρία ξανά σε ένα κορίτσι σαν εσένα που σου έδωσε την ευκαιρία και την πέταξες? Επειδή ξέρω τις ικανότητές μου και τη θέλησή μου. Και ποιες είναι αυτές? Γιατί δεν μας τις έδειξες? Είσαι δεύτερη εβδομάδα εδώ. Έχω πολλά να δείξω ακόμα. Και εγώ το πιστεύω, γι' αυτό διαλέγω εσένα. Ευχαριστώ πολύ. Από εκεί το έχω δει, είναι πάρα πολύ ωραίο, αλλά πιστεύω θα βλέπω συνέχεια το ίδιο, Νικολέτα μου. Οκ. Αγάπη μου. Δεν πειράζει. Χριστιάνα, συγχαρητήρια, μπορείς να επιστρέψεις στη θέση σου, Νικολέτα μου. Ήταν για μένα πολύ μεγάλη χαρά να είσαι μέλος αυτής εδώ της παρέας. Για μένα, και εσύ ήταν μικρό το ταξίδι και για μένα ήταν μεγάλη χαρά. Και είδα τόσο πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και η όλη σου φυσιογνωμία, όλο αυτό που φέρεις, είναι πραγματικά πολύ ιδιαίτερο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και σου εύχομαι πραγματικά τα καλύτερα. Ευχαριστώ. Χάρηκα πολύ πολύ, Νικολέτα. Και εγώ. Μπορείς να πας να χαιρετήσεις τις υπόλοιπες παίκτριες. Χάρηκα ρε σε αγάπη στη Λάρα μου. Ελλελέδε, ελλελέδε.
Νικολέτα μου, σε ευχαριστούμε. Μπορείς να αποχωρήσεις. Γεια σας.